Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, Αργύρης Καμπούρης. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is... Να και η δασκάλα. Ούτε απολύσεις, ούτε εφεδρεία. Οι εκπαιδευτικοί θα μείνουν στα σχολεία. Είναι στην έδρα της. Απολαυσιακίας είναι η απάντηση στο δικούργο παιδείας. Σκάλα. Είναι στην έδρα της. Να και τα παιδιά. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32. Με το Διομέγαρος Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή, αυτές τις τελευταίες ώρες. Είναι παιδιά, όποιος θέλει μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθική έθιμα. Έτσι λοιπόν πλέον θα έχετε εμένα, αλλά και δύο δημιουργίες ΜΑΤ έξω από το στούντιο αυτό,
περιμένοντας να μας προσαγάγουνε. Καλησπέρα. Και να θυμάστε, όταν αυτό το μικρόφωνο κλείσει, αυτό που θα ακούτε δεν θα είναι η φωνή σας, δεν θα είναι η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, δεν θα είναι η φωνή της ΕΡΤ. Αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν, δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Μάλιστα, μας ακενώνουν. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να πάρω τα πράγματα με τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Ο αγώνας συνεχίζεται, 7 μήνες αγώνα. Γιώργο Γιουκάκη έγραψε και ένα πολύ καλό κομμάτι, σχετικά για μένα τουλάχιστον, έτσι θεωρώ, για το τι έχει γίνει, το τι έχει διαδραματιστεί σε αυτόν τον αγώνα το 7 μήνο. Συνεχίζουμε. Γιώργο...